Θέλω να ξεκινήσω με κάτι που είναι πρωτοποριακό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και καινοφανές για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα. Να ζητείτε δήλωση πριν ξεκινήσει το νομοσχέδιο του εισηγητή των ΑΝΕΛ για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ο κ. Χαραγιονίδης δεν διέκοψε καθένα. Η διαδικασία της, του κανονισμού... Μπορείτε όμως να με προστατεύσετε, κύριε Βούλτευση. Κύριε Βούλτευση, ο κύριος Καραγιαννίδης δεν διέκοψε κανέναν παρότι υπήρχαν έντονες τοποθετήσεις. Μισό λεπτό. Σας παρακαλώ πολύ να τον αφήσουμε να μιλήσει, κύριε Καραγιαννίδη. Λοιπόν, ξεκινάω. Αν υπάρχει κρίση από την αντιπολίτευση ότι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν υφίσταται, μπορούν να κάνουν πρόταση μορφής και να προχωρήσουν παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά για το νομοσχέδιο, υπόθηκε και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς Δημοκρατικής Συμπαράταξης ότι δεν υπάρχει ομόνοια στο κυβερνητικό στρατόπεδο περί αυτού του νομοσχεδίου. Όσον αφορά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, υπάρχει ομόνοια για αυτό το νομοσχέδιο, γιατί ο κ. Θεοχαρόπουλος είπε θα το ψηφίσει ανεξαρτήτως του τι θα κάνουν οι ΑΝΕΛ. Αν ζητάμε λοιπόν μια γραμμή ίσια που να την ακολουθήσουν όλοι, πρώτα τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να το κάνουν. Αυτό και το είδαμε από την προηγούμενη ομιλία. Προχωρώ. Λέει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία δια του εισηγητή της, ότι βλέπει θετικά το νομοσχέδιο. Και αφού λέει αυτό, μετά αρχίζουν οι αστερίσκοι. Εμείς αυτό το νομοσχέδιο επιδιώκουμε και θα επιδιώκουμε να αποιατρικοποιηθεί και να αποψυχιατρικοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Γιατί να πρέπει να γίνει αυτό? Γιατί η υπόνοια της χρησιμότητας γιατρού βάζει αυτούς τους ανθρώπους να τους βλέπουμε ως ασθενείς. Αν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, ουσιαστικά δεν θέλουμε ποτέ να τους αναγνωρίσουμε. Η υπόνοια και άρα η υποχρεωτικότητα ο δικαστής να έχει και μια ιατρική απόφαση σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, δεν έχουν δικαίωμα να αυτοπροσδιοριστούν, δεν έχουν τη βούληση, δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να έχουν τη βούληση να αυτοπροσδιορίσουν τον εαυτό τους και άρα χρειαζόμαστε μια γνώμη τρίτου, επιστήμονα, γιατρού. Ασθένεια αυτό το πράγμα σημαίνει. Το δεύτερο, ο δεύτερος αστερίσκος. Σας άκουσα όμως, ναι, αλλά να είστε τίμιος με αυτό που κάνω. Προσπαθώ να κάνω. Σας άκουσα. Πείτε, δεν έχετε όλο το δικαίωμα να τα πείτε. Αλλά αν μιλάτε πάνω στο λόγο μου, δεν μπορώ να μιλήσω, εκτός και δεν θέλετε να μιλήσω. Γιατί το πρόβλημά σας ήταν το εξής. Τι θα κάνουν οι ΑΝΕΛ. Τώρα λοιπόν που οι ΑΝΕΛ δήλωσαν θα το ψηφίσουν, μαζέψτε τους δικούς τους βουλευτές που δεν θα το ψηφίσουν. Μαζέψτε τους βουλευτές σας που δεν θα το ψηφίσουν. Συνεχίζω. Ο δεύτερος αστερίσκος ήταν ο εξής. Να υπάρχει δικαστική απόφαση πρώτη, να περάσουν 6 μήνες και να υπάρχει και δεύτερη. Δηλαδή να μην πάρουν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, να μην μπορέσουν ποτέ να διορθώσουν το καταχωρισμένο φύλο τους. Σε αυτούς τους αστερίσκους βρίσκουμε και μια παγίδα στην οποία έχει πέσει, γιατί πρόσφατα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είδε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών και δεσμεύτηκε ότι θα το ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Έχουν πέσει λοιπόν σε μια παγίδα πώς θα μπορέσουν να το αποδεχθούν. Και για να το αποδεχθούν βάζουν αστερίσκους που ουσιαστικά κυρώνουν το νομοσχέδιο. Το τρίτο που άκουσα και είναι μάλιστα και εντυπωσιακό είναι από το ΚΚΕ. Και για τη δική μου αριστερή τέλος πάντων πορεία που είχα στο παρελθόν, πείτε ότι είναι, ό,τι έχει γίνει τώρα δεν με ενδιαφέρει. Επιστήμη είναι ορθολογική μόνο αν συμφωνεί με τα δεδομένα τους. Υπάρχει λοιπόν επιστήμη όχι του κομμουνιστικού κινήματος, υπάρχει η επιστήμη του ΚΚΕ. Και αυτό είναι βασικά και ο λόγος που ο σταλινισμός δεν μπόρεσε ποτέ να μας οδηγήσει σε μια συμφωνία μαζί του. Γιατί λοιπόν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ακούστηκε αυτό από κοινοβουλευτικό κόμμα που πρεσβεύει την αριστερά και τον κομμουνισμό. Τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι αποτέλεσμα της ύψης της αστικής δημοκρατίας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ατομικό δικαίωμα. Η κοινωνία πρέπει να τους πει ποιο θα είναι το δικαίωμά τους. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόφαντα για το... και νομίζω ότι είναι και φρικώδη όταν ακούγονται από ένα κόμμα που θέλει να πρεσβεύει την αριστερά και τον κομμουνισμό. Δυστυχώς υπόθηκαν εδώ μέσα. Η δικιά μας λοιπόν θέση είναι η εξής. Θέλω να διαβάσω κάτι γιατί γίνεται μια σύγχυση και η βαθιά άγνοια πολλές φορές οδηγεί και σε μια κακοποιητική ρητορική που είναι και ο ορισμός του φυλετικού ρατσισμού. Όταν δεν ξέρεις ένα πράγμα, καλύτερα μην ασχολείσαι καθόλου. Είναι άλλο πράγμα το βιολογικό φύλο και άλλο η ταυτότητα φύλου. Εδώ ακούστηκαν ομιλίες οι οποίες δεν έχουν ξεχωρίσει στο μυαλό τους τι ακριβώς συζητάμε.
Η ταυτότητα φύλου λοιπόν είναι αυτό το πράγμα που γίνεται κατανοητό ως ο εσωτερικός ατομικός τρόπος με τον οποίο το φύλο γίνεται αντιληπτό από τα άτομα, που μπορεί να συμπίπτει και να μην συμπίπτει με το φύλο που προσδιορίστηκε κατά τη γέννησή του. Το κατανοούμε αυτό? Γιατί η ταυτότητα φύλου δεν είναι ένα πράγμα που συγχαίεται με το βιολογικό φύλο. Εάν κάποιος θέλει να το κάνει αυτό επίτηδες, να τον κατηγορήσουμε και να τον κάνουμε κριτική. Αν το κάνει γιατί δεν το καταλαβαίνει, ας το μάθει πρώτα και ας έρθει μετά να συζητήσει. Το τελευταίο, ας πω. Υπάρχει, το δικαστήριο λέει, μάλλον να πω το προτελευταίο, υπόθηκε από την πλευρά του ποταμίου όσον αφορά το γάμο, την αγαμία των ανθρώπων που θέλουν να διορθώσουν το καταχωρισμένο τους φύλο. Εάν επιλέξουμε, που θα το επιλέξουμε, να φέρουμε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την παιδοθεσία, θα το κάνουμε κανονικά, όχι από το παράθυρο. Δεν μπορούμε με τον ισχύουσα νομοθεσία να μπορεί ένας άνθρωπος να είναι και παντρεμένος και να μπορεί να διορθώσει το καταχωρισμένο του φύλου. Δεν γίνεται από τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Άρα αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με καινούργια νομοθεσία. Και στη δικιά μας πρόθεση και από τις καταστατικές μας θέσεις είναι προσδιορισμένο ότι αυτό προσδοκούμε και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Άρα είναι δεδομένο. Αλλά να φέρουμε από το παράθυρο τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών δεν θα το κάνουμε. Έχουμε τρόπο κανονικό με νομοθετική διαδικασία να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και το τελευταίο που αφορά το δικαστήριο. Γιατί υπόθηκε από την εισήγηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί βάζουμε το δικαστή να αποφασίζει για τα συγκεκριμένα ζητήματα και δεν βάζουμε μια διοικητική υπηρεσία. Ακούστηκε νομίζω και από το ποτάμι. Γιατί για τη διαδικασία αλλαγής επωνύμου για όλους τους πολίτες αποφασίζει το δικαστήριο. Δεν μπορεί να υπάρχει διάκριση όταν αυτό το πράγμα γίνεται και για τους διεμφυλικούς ανθρώπους. Δηλαδή ή επιδιώκουμε μία αρχή να κρίνει τα πάντα. Έτσι είναι η πολιτεία μας σήμερα δομημένη, ή λέμε ότι κατ' εξαίρεση για αυτή την ομάδα ανθρώπων θα κρίνει μια διοικητική υπηρεσία. Δεν γίνεται και αυτό, δεν στέκεται νομικά. Άρα ο δικαστής είναι ο άμεσα υπεύθυνος, γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους υπόλοιπους πολίτες. Στη λογική της ισότητας λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουμε. Κλείνω. Ας ακολουθήσουμε με νυφαλιότητα κάποια πράγματα. Και ας ξέρουμε ότι έξω μας ακούει και ο κόσμος. Χρυσαυγίτικες ναζιστικές θεωρίες, ας μην τις λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι που δεν ανήκουν στη Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ.